Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Bino Tuning. Σε αυτό το βιντεάκι θα συνεχίσουμε τη δουλειά στο ZIP. Θα καθαρίσω το σημείο που μπαίνει ο κύλινδρος και στη συνέχεια θα βάλουμε πάνω το κύλινδρο πίστονο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρένθεση, αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που βγάζω το κινητήρα από το μηχανάκι, κάντε κλικ πάνω εδώ. Καθάρισα την επιφάνεια που κάθεται ο κύλινδρος, έβγαλα και τα μπουζόνια, τα καθάρισα, έβαλα πάλι κόλλα σπυρωμάτων και τώρα διαβάζοντας τις οδηγίες που έχει μέσα το kit, λέει ότι το squeeze πρέπει να είναι 0,6 χιλιοστά στο πιο στενό σημείο του πιστόνι, δηλαδή το σημείο που έρχεται πιο κοντά στην κεφαλή, στις άκρες του δηλαδή. Οπότε τώρα θα βάλω το πιστόνι επάνω και τον κύλινδρο και θα μετρήσω το squeeze. Καθαρίζουμε πολύ καλά εδώ την πιέλα, θα μπει το ρουλεμάν. Καινούριο ρουλεμανάκι πάντα. Βάζω λαδάκι. Ούψ. Βάλω και λίγο μέσα στην πιέλα. Και το περνάω. Τώρα θα βγάλω και τον πύρο πιστονιού. Πριν βάλουμε όμως τον πύρο, βάζω πρώτα τη μία ασφάλεια στο πιστόνι. Βάλω αυτήν από εδώ. Επιτέλους το βάλα. Βάζω λίγο λαδάκι εδώ που θα μπει ο πύρος. Βάζω και λίγο στον πύρο. Τα έχουμε κάνει κόλλο με τα λάδια. Βάζουμε πρώτα λίγο έτσι εδώ και μετά στην μπιέλα. Τέλεια. Τώρα να δούμε πως θα βάλω την ασφάλεια από αυτή τη μεριά. Μεγάλη προσοχή όταν θα βάζετε μια ασφάλεια στο πιστόνι που είναι πάνω στην πιέλα, να βάζετε πάντα πανί μέσα εδώ στο χώρο, γιατί άμα φύγει ασφάλεια μέσα, Κλάφτα χαράλαμπε. Μπήκε γι' αυτό. Αυτή μπήκε πιο γρήγορα, εντάξει. Πρώτη φορά είναι που παίρνει χρόνο.
Έτοιμο το πιστονάκι. Έτοιμο. Λοιπόν. Τώρα βάζω λάδι στο πιστόνι. Για να βάλω τον κυλίνδρο. Και βάζω και μέσα στον κυλίνδρο. Φλάτζες. Εδώ έχει διάφορες πιο λεπτές, πιο χοντρές κτλ. Χρησιμοποιούμε ανάλογα για να πετύχουμε το ανάλογο squeeze. Εγώ για αρχή θα βάλω μόνο τη χάρτινη, να δούμε τι squeeze θα έχουμε και βλέποντας και κάνοντας μετά. Βάζω και τα O-ring στα μπουζόνια. Και έχει και αυτό το O-ring. Θα βάλω και το εξωτερικό. Και τώρα κουμπώνω με την κεφαλή και σφίγγω. Πρώτα σφίγγω με το χέρι και στη συνέχεια θα σφίξω με ροπόκλειδο. Έσφιξα στα 10 νιουτόμετρα, όπως λένε και οι οδηγίες. Να δούμε αν γυρνάει. Γυρνάει μια χαρά, που σημαίνει ότι δεν βρίσκει στην κεφαλή. Θα μετρήσω το squeeze με το... Τώρα δεν θυμάμαι πως λέγεται. Είναι το μετάλλο που λιώνεις για να κολλήσεις καλώδια και πλακέτες και τέτοια. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κόβω ένα κομμάτι από το μέταλλο και κάνω μία γωνία έτσι. Αυτό που κάνω είναι να το βάλω μέσα από την τρύπα του μπουζί. Κάνω μικρότερη γωνία. Θα το βάλω μέσα. Έτσι. Ουσιαστικά
το τραβάω να κολλήσει στην από εδώ μεριά του πιστονιού και στη συνέχεια ανεβάζω το πιστόνι μέχρι να το πατήσει και το έκανε πλακουτσωτό έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή παίρνω ένα παχύμετρο και μετράω το πάχος. Είναι ακριβώς τα 0,6 του χιλιοστού. Μπράβο, τόσο μέσα πέσαμε. Τέλεια. Αν σας βγει λιγότερο από 0,6, σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε μία από αυτές τις φλάτζες εδώ κάτω, δηλαδή πρώτα θα μπει χάρτινη, μετά μία από αυτές τις φλάτζες ανάλογα το πάχος που θέλετε να προσθέσετε και μετά ο κυλίνδρος. Πάντα η χάρτινη μπαίνει από τη μεριά των κάρτερ και ουσιαστικά βάζετε και μία μεταλλική φλάτζα και ξαναμετράτε το squeeze μέχρι να φτάσετε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε πάμε να τελειώσουμε και τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε να βάλουμε. Θα το ξαναβγάλω ώστε να βάλω λίγο φλατζόκολλα στο κάτω σημείο που περνάει το νερό, ώστε να μην έχουμε καμιά διαρροή μέσα στο στρόφαλο και συνεχίζουμε. Όσο για το port matching που έλεγα στο προηγούμενο βίντεο, δεν θα χρειαστεί τελικά να κάνω, γιατί ο κύλινδρος, επειδή είναι πολύ καλή ποιότητα, είναι καλοφτιαγμένος. Εδώ έχω βάλει τη φλάτζα, τη χάρτινη πάνω στο κάρτερ, οπότε θα μπορούσα να το ανοίξω π.χ. εδώ λίγο, να το κόψω με τον Dremel και από εδώ, εδώ είναι μια χαρά στο πάνω κομμάτι, ώστε να περνάει πιο ομαλά το μείγμα, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να βγάλω και το στρόφαλο με την μπιέλα, να το ανοίξω τελείως το μοτέρ για να μπορέσω να το καθαρίσω και μετά το άνοιγμα, αλλά λέω να μην το κάνω, είναι μεγάλος μπελάς, οπότε θα το αφήσω έτσι. Ούτως ή άλλως η φλάτζα η χάρτινη είναι γνήσια της Stage 6, είναι πολύ καλή ποιότητα και κάθεται ακριβώς πάνω και στον κύλινδρο, οπότε το αφήνουμε έτσι. Μπορεί να χάσει και μισό άλογο από αυτό, τέλος πάντων. Θα το αφήσω έτσι γιατί είναι μπελάς να το ανοίξω και συνεχίζουμε όπως είναι. Μπήκε και ο κύλινδρος, έτοιμος, ωραίος, σωστό squeeze στα 0,6 χιλιοστά. Τώρα θα πάω να καθαρίσω τη μεριά του ημάντα, να τα ελέγξω και όλα, να τα καθαρίσω, να δούμε ότι είναι όλα ok και συνεχίζουμε.
Αφού καθάρισα τη μεριά του Ιμάντα και του Βαριατόρ, γύρισα ανάποδα τον κινητήρα και εδώ ακριβώς υπήρχε μια τρύπα. Έμπαινε η μίζα εδώ πέρα. Οπότε λέω κάτι πρέπει να φτιάξω ώστε να μην μπαίνουν νερά και βρώμες στη μεριά του Ιμάντα. Έκατσα και έφτιαξα, σχεδίασα μόνος μου μια τάπα στον υπολογιστή και την εκτύπωσα στο 3D printer. Αυτά τα μπλε τα κομμάτια είναι δείγματα. Και αφού κατέληξα στο τελικό σχέδιο που μου κάνει, εκτύπωσα ξανά την ίδια τάπα σε PETG υλικό που αντέχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες, ώστε να την βάλω πάνω και έτσι δεν θα μπαίνουν νερά και βρώμες μέσα στον Ιμάντα. Επίσης, αν θέλετε και εσείς για το μηχανάκι σας μια ίδια τάπα, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram ή βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Αφού είπα και για την τάπα εδώ πέρα, πάμε να συνεχίσουμε. Θα βάλω και καινούρια βαλβολίνη μέσα στο διαφορικό και στη συνέχεια θα βάλουμε το μοτέρ πάνω στο μηχανάκι. Έτοιμο το μοτεράκι, μπήκε και η ρόδα, το φτερό. Θα βάλω και το καρμπιρατέρ επάνω. Ήθελα να βάλω και τη βάση εξάτμισης, αλλά έχει χαλάσει το χρώμα, το έχει κάτι σκουριές εδώ, κάτι περίεργα. Οπότε αποφάσισα να το κάνω ένα βάψιμο για να είναι και αυτό όμορφο. Έτοιμα όλα πάνω στον κινητήρα, έβαλα τη βάση της εξάτμισης, βγήκε πάρα πολύ ωραία το βάψιμο. Έβαλα καρμπιρατέρ, φίλτρο αέρα, το φτερό, ρόδα. Έβαλα το μπουζί, το σωληνάκι του παραφλού. Τα έχω βάλει όλα πάνω και είμαστε έτοιμοι να μπει πάνω στο μηχανάκι. Πάμε να δούμε πώς θα πάει και ελπίζω να μην πέσουν πάλι όλα κάτω. Είναι μαζί με τη ρόδα. Μπήκε ο κινητήρας επάνω. Εντάξει, σχετικά εύκολη διαδικασία, αλλά μας βοήθησε και ο φίλος μας εδώ, ο πορτοκαλί φίλος. Λέω να κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ πέρα. Ήδη έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θέλω να προσπαθήσω να βάλω επάνω αυτό το πυρούνι που πήρα. Είναι από Piaggio Skipper 150, δίχρονο. Το διάλεξα να το βάλω γιατί είναι μονόμπρατσο και έχει καλύτερο αμόρτισερ από αυτό που έχει το Zip, γιατί αυτό είναι σκέτο ελαττήριο. Έχει καλύτερο αμόρτισερ και σύν της άλλης έχει και καλύτερο, έχει πιο μεγάλη δισκόπλακα, οπότε θα έχουμε και καλύτερα φρένα. Επίσης πήρα και το βεντιλατέρ αυτό, θα προσπαθήσω να το βάλω επάνω, βέβαια είναι αρκετά μεγάλο, είναι από Beverly 3,5 μου είπανε. Οπότε για το επόμενο βίντεο έχουμε πυρούνι,
ίσως το βεντιλατέρ και θέλω να φτιάξω και λίγο το σύστημα ψήξης, θέλω την τρόμπα νερού να τη βάλω από αυτή τη μεριά, θα κάνω κάτι περίεργα, θα το προσπαθήσω, αλλά κυρίως είναι να μπει το πυρούνι επάνω, να το καθαρίσω γιατί είναι μέσα στην πίχλα. Αυτά πιστεύω. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, το part 1, κάντε κλικ πάνω. Και αν θέλετε να σας φτιάξω και μία τάπα σαν αυτήν που έδειξα πριν για τη μίζα, υπάρχει link από κάτω ή στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram. Αυτά. Θα τα πούμε στο part 3. Οπότε, να είστε καλά και ευχαριστώ για την προβολή. Τα λέμε!